Τετάρτη, 3,5 ώρα το μεσημέρι, καθημερινή κύπελο Ελλάδος, οι ποδιακές λίρες ηχούν, αλλά στις κερκίδες οι 50% φίλοι του Απόλλωνα και κάποιοι του Πανιωνίου που έχουν φτάσει μπορούν να θεωρηθούν και ηρωικοί για τέτοια μέρα. Τελές και χαμηλά στο πρώτο δοκάρι το κόρνερ, έγινε μια κόντρα, η μπάλα πέρασε, τρομερή επέμβαση από τον Παπαδόπουλο, η φάση συνεχίστηκε με το γύρισμα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, πάρα πολύ καλή προσπάθεια, νέα προσπάθεια με τον Βλάχο. Διότι ζητήσαν αλλαγή ήδη οι παίκτες και ο γιατρός το επιβεβαιώνει. Ναι. Ο Βέργος είναι, αν δεν κάνω λάθος. Και ενώ υπάρχει κι άλλος παίκτης τώρα του Απόλλωνα πεσμένος στο χορτάρι. Ο Μάνος Αρίδης. Ημίχρονος στην Καλαμαριά, 0-0 το παιχνίδι, αλλά ο Απόλλωνας έχει ήδη δύο τραυματισμούς και μάλιστα σε δύο λεπτά. Είναι δίπλα μας ο γιατρός της αναμέτρησης για να κάνουμε κάποια πρώτη φαντάζομαι εκτίμηση, δεν μπορώ να πούμε και με ακρίβεια. Όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή Βέργο, η πιθανή διάγνωση είναι θλάση δικεφάλου μυρίαιου μυός. Και όσον αφορά τον Μανουσαρίδη, έχουμε κάκωση δεξιάς ποδοκνημικής άρθρωσης. Κύριε Σοφίδη, αυτό πόσο καιρό μπορεί να πάρει για να αποφευθεί να ξαναγυρίσει? Σίγουρα θα ξαναεκτιμήσουμε τους παίκτες σε δεύτερο χρόνο. Μια πρώτη εκτίμηση είναι πιθανόν γύρω στον 1 με 1,5 μήνα για τον ποδοσφαιριστή Βέργο και περίπου μια εβδομάδα με 10 μέρες για τον Μανουσαρίδη. Δεν μας βοηθάει και το χόρτο, ε? Σίγουρα ο αγωνιστικός χώρος πάντοτε παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτούς τους τραυματισμούς. Αυτό εδώ θα μπορούσε να είναι τοπίο από σελήνη ή οτιδήποτε άλλο. Μόλις δείτε το πλάνο λίγο πιο ανοιχτά θα καταλάβετε ότι μιλάμε για ποδοσφαιρικό γήπεδο. Αυτό εδώ είναι λακκούβα. Βέβαιως οι δύο ποδοσφαιριστές, εδώ χάνετε το πόδι μου μέσα. Οι δύο ποδοσφαιριστές δεν τραυματίστηκαν ακριβώς εδώ, αλλά για ένα καινούριο γήπεδο αυτό είναι θέμα, είναι πρόβλημα. Είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι ακατάλληλο για ποδοσφαιρική αναμέτρηση, τουλάχιστον τέτοιο επίπεδο, και σύντομα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις σε ένα χλωτάπεδο που είναι ήδη καινούριος και ήδη έχουμε πολλούς τραυματίες. Πάμε να βρούμε και ένα τραυματία από αυτούς που έχουν να υποφέρουν φέτος. Δύσκολα πράγματα όταν τα γήπεδα έχουν θέμα, έτσι. Ναι. Εντάξει, η Β' Εθνική δεν έχει τόσο καλά γιατί δεν φημίζει για τα γήπεδά της. Τώρα το φτιάξανε, εντάξει, υπάρχουν ήδη δύο τραυματισμοί σε αυτό το γήπεδο. Από το φτιάξανε, ελπίζω να είναι τελευταία και να μην συνεχιστεί το κακό. Junior Cavadais μπορεί να έχει όλη τη φυσιογνωμία και το στυλ που έχει ο πατέρας του. Και σκοράρει κιόλας. Σκοράρει! Για να δούμε. Αυτό είναι γκολ και νομίζω ότι αξίζει συνέντευξη. Για να δω. Να σε βάλω στη θέση του Cavadais μέσα να παίξεις. Θα είσαι καλύτερος, για πες μου. Να σε βάλω μέσα. Ναι. Είσαι καλύτερος επιθετικός. Είσαι καλύτερος από τον παπά. Να μιλήσω στον προπονητή, μήπως σε βάλει δεύτερο ημίχρονο, γιατί τον παπά δεν τον βλέπω να βάζει γκολ. Μήπως να βάλουμε σένα μέσα για να μπεις και να το γυρίσεις το μάτς. Όχι. Είσαι επιθετικός ή είσαι αμυντικός, τι θέση παίζεις? Επίθεση. Επίθεση. Και έχεις και το ίδιο μαλλί με τον παπά? Ναι. Πιο πίσω τώρα η μπάλα και που βρίσκεται το Βλάχος. Το γέμισμα. Δεν υπάρχει offside, ευκαιρία για τον Απόλλωνα, καθυστέρησε πάρα πολύ. Έβγαλε η άμυνα του Πανιωνίου, επιμένει ο Απόλλωνας, η σέντρα και πάλι στο δοκάρι και διώχνουν, προσπαθούν να διώξουν οι παίκτες του Πανιωνίου, αλλά πήρε ύψος, Βλάχος, δεν είναι καλό το σουτ, ο Καπάνταης τώρα θα ελευθερώσει. Το κάλυψε ο Καλτσάς, συνεχίζει ο Δρόσος, ανατρέπεται και κερδίζει το φάουλ. Τώρα υπάρχουν τα διαμαρτυρίες και αποδοκιμασίες σε κάθε απόφαση του διαιτητή. Θα βγει και κάρτα μάλιστα για τον Καλτσά, ο οποίος έχει ήδη μία. Αυτή θα είναι η δεύτερη. Ο παίκτης που πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι για τον Πανιόνιο. Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους αποβάλλεται. Μένει με 10 ο Πανιόνιος για τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Μας ενδιαφέρει το κύπελλο, ένας θεσμός που τον θέλουμε. Θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Αλλά αν συνεχίσουμε έτσι δεν έχουμε καμία τύχη. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω για να σκεφτούμε τι έφταξε για τη χάλια εμφάνιση που κάναμε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε το σημερινό παιχνίδι είναι απλά η πρόκριση στην επόμενη φάση. Ερχόμενοι εδώ και έχοντας ένα 3-1 υπέρ μας από τον πρώτο γύρο, αυτό που πάω στους ποδοσφαιριστές είναι ότι τέτοια σκορ είναι εντός εισαγωγικών πονηρά, με την έννοια ότι
υποτιθέμενη ομάδα της πιο μικρής κατηγορίας και όχι μικρή, έχει να κερδίσει τα πάντα και δεν έχει να χάσει τίποτα, ενώ αντιθέτως η ομάδα της μεγαλύτερης κατηγορίας, αν θα πάθει καμιά ζημιά, καταστρέφεται. Νομίζω ότι σήμερα κάναμε ένα από τα καλύτερα μας παιχνίδια. Αυτό που είχα ζητήσει από τα παιδιά ήταν να δείξουν αποφασιστικότητα, λογική στο παιχνίδι, να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε μια ομάδα υψηλότερης κατηγορίας και ίσως την πιο φορμαρισμένη ομάδα του τελευταίου 15ήμερο, 20ήμερο θα έλεγα. Το μάτσο ολοκληρώθηκε. Το αποτέλεσμα χωρίς τέρματα στέλνει τον Πανιόνιο στην επόμενη φάση. Αλλά οι φίλοι του Απόλλωνα της Καλαμαριάς δεν έχουν κανένα πρόβλημα με αυτό.